11 του Ιούλη 2015, ορειβατικός Ηλιούπολης. Έχουμε έρθει στη θέση Σταυρός, στα 1100 μέτρα, στο καταφύγιο των Θεσσαλονικαίων, Μπουντόλας, Δημήτρης Μπουντόλας. Κοιμηθήκαμε οι 13 άτομα μέσα, 7 άτομα έξω. Στο βάθος ο ήλιος ανατέλει πάνω από τον Άθο, 2033. Αριστερά ο Θερμαϊκός, η Θεσσαλονίκη, η Κατερίνη. Ο Κορινός, το πεδίο βολής τεθωρακισμένων στο Λιτόχωρο. Εδώ είμαστε στην Κόλνα. Και στο βάθος βλέπουμε μπροστά μας η πρώτη κορφή είναι που βρίσκεται και η σπηλιά του Ιθακίσου στα 1900 μέτρα. Μετά φαίνεται το ανάθεμα, το οποίο το χειμώνα κατεβάζει χιονοστιβάδες. Στο βάθος μέσα στα σύννεφα, νεφοσκεπής ως ήθιστε, εδώ και κάποια δισεκατομμύρια χρόνια, εκατομμύρια ας το πούμε, γύρω στα 200 εκατομμύρια χρόνια είναι ο Όλυμπος, νέο βουνό σχετικά, 2918 ο Μύτικας. Αν όλα πάνε καλά, εκεί θα κοιμηθώ το βράδυ. Έχω και τα γενέθλιά μου. Αριστερά, 2736 ο Καλόγερος, πιο μπροστά του το δασωμένο το Λιβαδάκι, ο Πάγος, γιατί εκεί το χειμώνα έχει πάρα πολύ πάγο. Αριστερά είναι η Γκίλνα, καταλήγει μέσω της Χαράδρας του Ενιπέα στο Λιτόχωρο. Στο βάθος φαίνεται η Όσα, ο Κίσαβος, 1978, με το ωραίο εκκλησάκι και το καμπαναριό στην κορφή. Πλαταμόνας, νέοι πόροι, Παντελεήμονας, πλάκα Λιτοχώρου, το Λιτόχωρο, η ομάδα έχει ξυπνήσει, ο ήλιος βγήκε για τα καλά. Και ο υποφαινόμενος, γεια σας, καλημέρα, ελπίζω να έχει επιτευχθεί η συμφωνία σήμερα. Θα τα πούμε το βράδυ στο Μύτικα, έχω ραντεβού με το Δία. Γεια. Εδώ είναι η ομάδα, ετοιμάζεται. Γεια σου Σωτήρη, πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Αέρα θα πάμε σήμερα. Φάγαμε και τα πρωινά μας. Ωραία μέρα. Μια χαρά. Θα κάνουμε 2.000 μέτρα υψομετρική. Ναι, ναι, ναι. Θα κάνουμε και κατάβαση με τα άλλα 200-300. Εντάξει, μια χαρά είναι. Η ομάδα πετάει, είναι ηθικών ακμαιότατων. Είμαστε 20 ωραίοι, δυνατοί. Λεβέντες και λεβέντισες. Και λεβέντισες. Νάτι με τις κρέμες. Ωραίοι και ωραίοι. Ισμάρο εδώ. Φτιάχνετε, ετοιμάζετε. Δεν πάμε σε διαγωνισμό ομορφιάς, κυρία μου. Στο... Θα βάλω και εγώ κρέμες, εντάξει. Η ασκέπης έχει αρχίσει πρόεδρο η φόρμα. Έχω πάρει και εγώ στην Καρνιέ. Μην με ξεχάσεις και από εδώ. Εγώ έχω πάρει Καρνί. Η ομάδα εδώ ετοιμάζεται. Πω πω. Ούτε, ούτε σαφάρι στην Κένια να πηγαίναμε. Πώς θα ανεβούμε, κοίταξε, είναι δυο σακίδια. Να το. Ο Σωτήρης πήρε και δεύτερο σακίδιο, γιατί το ένα λέει ελαφρύ είναι πια τόσα χρόνια. Για να κρατάει ισορροπία είναι, δεν είναι. Για να έχω ισορροπία. Έχουμε φτάσει στη θέση Γκορτσιά. Από εδώ ξεκινάει το μονοπάτι που πάει από τη θέση Μπάρμπα στα 1450, το δάσος της Σιωπής, φτάνει Πετρόστρουγκα 1950 και μετά από το Στράγκο, στο Λεμό, η μία ομάδα θα πάει από εδώ. Εμείς θα πάμε από στα Πριόνια και από το Γομαροστάλι. Θα βρεθούμε και εμείς στο Γιώσο Αποστολίδη. Γεια σου Αλέξανδρε! Οπότε έχουμε δώσει σε 7 ώρες ραντεβού στο Γιώσο Αποστολίδη.
Θα εναποθέσουμε εκεί ορισμένα πράγματα και βούρια μύτικα. Θα πάρω το ένα μόνο. Θα πάρω μόνο το ένα. Τι λες τώρα, σε αυτή την μπορεί να πάρει σε ένα. Τον κάρτα αυτή πιανού είναι. Παιδιά, όσοι θέλουν, ο του Τάσου, ο Τάσος που δεν ψάχνει. Πώς είμαστε στη θέση Πριόνια, 1300 μέτρα. Εδώ ρέει κάτω μας ο Ενιπέας. Έχει ιτιές, όπως βλέπουμε, μέσα στη μέση που χωρίζει το νερό. Οξιές, ρόμπολα, καρυδιές. Επάνω είναι ο Στράγκος, στα 1900 μέτρα. Είναι η σπηλιά του ζωγράφου του Ιθακίσιου, ο οποίος ερχόταν εδώ και καθόταν 6 μήνες το χρόνο και ζωγράφιζε. Εδώ είναι ο γνωστός χώρος με το εστιατόριο, που όλοι λένε έχω πάει στον Όλυμπο και εννοούν ότι έχουν φτάσει εδώ. Με το αμάξι φυσικά, περπατάνε 3 μέτρα, πάνε εκεί, πίνουν καμιά μπύρα, οι μπύρες ψήφονται από το νερό του Ενιπέα, δεν υπάρχει ηλεκτρική ενέργεια εδώ. Εμείς θα πάμε, όπως φαίνεται η χαράδρα, δεξιά, όχι από την κλασική διαδρομή που πάει στο καταφύγιο του Κώστα του Ζολώτα, θα πάμε δεξιά από το γομαροστάλι. Σταλιάζανε τα γομάρια παλιά που κατεβάζαν την ξυλία από τα ρόμπολα. Σε περίπου 5,5 ώρες θα φτάσουμε στο οροπέδιο των Μουσών. Έχουμε πάρει τη διαδρομή του γομαρόσταλου. Σταλιάζανε τα γομάρια. Εμείς και εμείς γομάρια είμαστε. Γομάρι, εκτός από τον Γιώργο τον Μητρόπουλο, ο οποίος είναι, ας το πούμε, η γομάρι, γιατί είναι 60 κιλά. Όλοι οι άλλοι είμαστε... Ναι, αλλά ξέρεις πως ανεβαίνουμε όταν τρέχουμε. Όταν τρέχουμε. Κάτω από... Αυτές δίκαιες, το τρέξιμο. Το τρέξιμο είναι καλύτερη πολεμική. Ο Παύλος ο Ευαγγελίδης. Το τρέξιμο. Εκπροσωπεί όλα τα μέρη της Ελλάδος και της Ευρώπης. Έχουμε και την Αλιώνα, ρωσικής καταγωγής, Γεωργιανής. Ήταν Ρωσία. Ποντιακής Γεωργίας. Ελληνίδα, δικιά μας. Κούκλα, αθλήτρια. Ποντιακής δεν είναι. Καυκάσια. Ποντιακής δεν είσαι. Καυκάσια λίγο δύσκολο. Γεια σου ομάδα, πετάμε, άντε και τη συμφωνία σήμερα. Στο Μύτικα θα την υπογράψουμε εμείς για τον Τσίπρα. Και στους όλους, εμείς είμαστε μάγκες. Συμφωνία με το Δία. Έχουμε φτάσει στη διασταύρωση που πάει δεξιά για το Στράγκο. Γομαρόσταλος, αλλά εμείς παίρνουμε το κοφτό του Γομαρόσταλου, δηλαδή να τη εδώ όπως ανεβαίνει η ομάδα, είμαστε 10 δυνατοί. Γεια σου, στο δεύτερο, reporter. Το 10 το κατάλαβα, το δεύτερο. Δυνατή χωρίς το αλφα το στερητικό, το έχουμε βάλει στη τσέπη. Αδύναμοι είμαστε, αδύνατοι, αλλά τι να λέμε. Να, εδώ ανεβαίνει η ομάδα. Κόβουμε δρόμο, κάνα μισάωρο, είναι του γκρου επάνω. Είμαστε στα 1500 υψόμετρο. Φτάσαμε αισίως μέσα σε 2 ώρες. Καλύψαμε 600 μέτρα υψομετρική, είμαστε στα 1700. Εδώ κάνουμε μια μικρή στάση. Από το κοφτό. Από το κοφτό. Αφήσαμε το γομαρόσταλο και πήγαμε το κοφτό. Ναι, μακαρονάκι. Αυτό είναι. Απέναντι βλέπουμε το λιβαδάκι, δεν φαίνεται. Λίγο καλόγερος εκεί, 2743. Ο πάγος, το κομμάτι εκείνο το παγωμένο. Κάπου εκεί είναι... Άι Αντώνης, 2815, μέσα εκεί στα σύννεφα, μέσα στα σύννεφα δεν φαίνεται, η σκάλα, το σχολείο Παραμύτικας Μύτικας. Η μητούλα που φαίνεται μέσα στα σύννεφα είναι το μέρος που πιάνουν τα κινητά. Φεύγουμε από το καταφύγιο του Χρήστου του Κάκαλου και πάμε να τηλεφωνήσουμε.
Εδώ θα πάμε στο Γομαρόσταλο. Είναι ωραίο περασματάκι, λίγο εκτεθειμένο. Εδώ είμαστε η ομάδα, ο Παύλος, ο Γιώργος, ο Μίτσος, ο Σωτήρης, η Αλιώνα, ο Γιώργος. Βγήκαν τα χαπάκια τώρα. Εμείς δεν κάνουμε. Ρε ο Μανώλης που είναι. Εμάς μας ξέχασες. Α, να δούμε. Γεια σας παιδιά, ο Σωτήρης εδώ. Έλα πούστη κούκλε, για πάρτι σου ρε πούστη. Ο Μανώλης κρύωσε και φοράει ζαρτιέρες τώρα. Από κάτω τις μαύρες να βάλεις, αυτές μ' αρέσουν. Με μόβου καλτσοδέτα. Γεια Σωτήρη με τα ωραία σου. Τάσος, Γιώργος, όλοι. Και απέναντι το χάος. Έχουμε φτάσει στα 1900 μέτρα. Ακολουθούμε πάντα το Γομαροστάλι. Σε περίπου 100 μέτρα υψομετρική διαφορά θα φτάσουμε στο βράχινο πέρασμα που είναι και το πιο ωραίο. Το εκτεθειμένο, να κινδυνεύσουμε λίγο, να ανέβει η αδρεναλίνη. Καλά πάμε. Ανεβήκαμε λίγο γρήγορα. Στο βάθος φαίνεται το Λιτόχωρο. Γκόλνα αριστερά όπως κοιτάμε, Γκίλνα δεξιά, στη μέση το Λιτόχωρο. Στο βάθος ο Θερμαϊκός. Απέναντι μέσα στην Ομίχλη ο Στράγκος. 1950. Λίγο πιο αριστερά η Σκούρτα. Γνωστά μέρη. Τα έχουμε περπατήσει χειμώνα, άνοιξη, καλοκαίρι. Ωραία. Καιρός καλός είναι. Έκλεισε λίγο. Ελπίζουμε να ανοίξει το απόγευμα. Έχουμε φτάσει εσίως 2.250. Εδώ είμαστε η ομάδα. Λίγο τα πόδια μας πονάνε. Εντάξει, με λίγο αλμόρα, μαγνήσιο. Επάνω εκεί φαίνονται τα μυτίκια του Μύτικα. Να τα τάπα. Να μυτίκια. Εκεί. Εδώ επάνω. Επάνω από το βράχινο πέρασμα, το οποίο θα το περάσουμε, είναι το οροπέδιο των Μουσών. Τέρμα δεξιά είναι το πέρασμα του Γιώσου Αποστολίδη, με το σειρματόσκηνο για τη χειμερινή ανάβαση. Εκεί βλέπουμε το λαιμό, ανεβαίνουν δύο άτομα τώρα, είναι ακριβώς στη ρίζα. Δύο άτομα, μόνα τους. Αυτό το κομμάτι είναι ο λαιμός. Τον περνάμε το χειμώνα με τα φόβου Θεού, θέλοντος, πίστης, οργή, κινδύνου και ανάγκης, πως τα λέει η Εκκλησία. Απέναντι εκεί 2.435 είναι η Σκούρτα με το κολονάκι, την κρύβει το σύννεφο. Και λογικά θα δούμε τα άτομα της ομάδος μας, τα άλλα 10 άτομα. Πάνε για το πέρασμα του Γιώσου. Και μόνο αυτό που βλέπω. Ο Κανάκης ακούει, ο Κανάκης. Ο Κανάκης ακούει. Γεια σου ομάδα, μια χαρά πάμε. Φιλιά στο Μύτικα. Έχουμε φτάσει 2.350 η ομάδα. Απέναντι είναι 2.400 στο κολονάκι, 35 η Σκούρτα. Εδώ είναι Τάσος, Μανώλης, Αλιώνα, Γιώργος. Στο λαιμό περνάνε μερικά άτομα, η δική μας η ομάδα δεν φαίνονται. Θα τους ρίξουμε καμιά ώρα μου φαίνεται. Εμείς θα πάμε από εδώ, από το βράχινο πέρασμα, ευθεία πάνω. Απέναντι δεξιά είναι ο θρόνος του Δία, η Στεφάνη. 2.909. Αριστερά 2.918 και 37 πόντους ο Μύτικας. Μοτέλ, ξενοδοχείο, εκεί θα κοιμηθώ το βράδυ. Πιο πέρα είναι η Κακόσκαλα, που κατεβαίνουμε και πάμε στο Μύτικα, αν δεν πάμε από το Λούκι. Κάτω 2.815 ο Άγιος Αντώνιος. Η κοιλάδα του Ενιπέα, σύννεφα, ο Καλόγερος, ο Πάγος, αριστερά το Λιβαδάκι. Δεν φαίνονται καλά, τα καλύπτει ο Μίχλη. Είμαστε στα 2.350. Λίγο πριν το βράχινο πέρασμα του Γομαροσταλιού. Απέναντι βλέπουμε το Λιβαδάκι. Η ράμπα που οδηγεί στον Καλόγερο λέγεται Πάγος, γιατί αυτό λέει η λέξη, το χειμώνα παγώνει. Και πάμε στον Καλόγερο. Πιο δεξιά το έχει καλύψει η Ομίχλη, ο Άγιος Αντώνης. Να, εδώ επάνω θα ανέβουμε σε αυτό το βράχινο πέρασμα. Και
ετικέτες είναι μαλακία μεγάλη. Γεια Σωτήρη, γεια σου και σένα. Άρε που στη Μίτσο έχω μάτι, μόλις πες κάτι στην κάμερα. Πώς τα βλέπεις, μια χαρά είναι έτσι. Μια χαρά είναι. Άντε να πάμε και στον αρχητικό τώρα, να δε εκεί να τα δώσουμε όλα. Εκεί θα τα δώσουμε όλα. Εκεί είναι όλη η γλύκα τώρα. Πάμε σιγά, κρατάμε δυνάμεις. Κρατάμε δυνάμεις να τα δώσουμε όλα στον αρχητικό. Εμένα η γλύκα με ενδιαφέρει. Γιώργο, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, μια χαρά δεν πάμε. Όχι ρε, σιγά, καλά είμαστε. Έλα, εντάξει, να μην το βλέπετε τρέξουμε το βουνό. Όχι ρε, δεν το βλέπουμε, τρέξουμε απλά. Έχουμε φτάσει με τον Παύλο τον Ευαγγελίδη στα 2400. Υποφέρουμε και οι δυο μας από κράμπες. Πήραμε κάποιες αλμόρες εκεί, κάποια μαγνήσια. Πάμε σιγά σιγά, κούτσα κούτσα. Θα τα καταφέρουμε. Εάν δούμε το πανόραμα από απέναντι, φαίνεται η σκάλα 2866, η κακό σκάλα. Εκείνο το με τα δύο αντερίσματα που κάνει, που κατεβαίνουμε, τα παραμυθίκια του Μύτικα, ο Μύτικας με το λούκι του στη μέση. Το πέρασμα του Νάτσι, η Στεφάνη, τρίτος ο ύψος, 2909, ο θρόνος του Δία. Δεν φαίνονται τα καταφύγια, είναι από πίσω. Ερχόμαστε στο πέρασμά μας, από ό,τι βλέπουμε έχουν βάλει και σταθερό σκηνή για ένα μήκος γύρω στα 30 μέτρα, θα ανέβουμε από αυτό τον αυχένα. Είναι γύρω στα 100 μέτρα το υπολογίζω υψομετρική. Έχει και κάτι λίγο πιο πάνω, καμιά ωρίτσα είναι. Δεν πάνε λάθος αυτά. 2400, αφού είμαστε πιο ψηλά από τον πύργο, ρε. Πόσο είμαστε, Παύλο? 2400 λένε οι μαλακίες και ο πύργος είναι 2508. Ναι. 2510, αποκλείεται. Κάνουνε λάθος αλτήματα. Έχουμε φτάσει περίπου στα 2500. Και ετοιμαζόμαστε, να απέναντι λιβαδάκι καλόγερος, έφτιαξε ο καιρός όπως έλεγε η μετεωρολογία. Εδώ είναι το τελευταίο ρομπολάκι, ο τελευταίος Μανώλης που υπάρχει, που ανεβαίνει επάνω. Δεν μου αρέσει τα παντέων, τα έχει βάλει, είναι σαν αγκούρια εκεί στον αέρα αυτό. Υπάρχει εκεί μια θεά του Ολύμπου η οποία κοιμάται. Ένας θεός από πάνω την κοιτάει καλά, καλά τα μάτια του γυαλίζουν, δεν ξέρω. Επικίνδυνος ο Μίτσος, η Αλιώνα. Τι ωραία, έχουμε και σταθερό σκηνή, οπότε θα το κάνουμε αέρα μέχρι επάνω. Ζιγ-ζακ, να το το σκηνάκι. Αυτό είναι. Βέβαια δεν έχουμε ούτε λανιέρες, ούτε καραμπίνα με τα χεράκια μας. Είπαμε δύσκολα σκηνιά. Σκηνιά για τους τρελούς να μας δέσουνε. Απέναντι να τη ομάδα μας έφτασε στο πέρασμα του γιος του Αποστολίδη 10 άτομα. Πολύχρωμοι. Α, περάσαμε. Ναι, φτάσαμε στο πέρασμα. Να ο λαιμός, ο απέναντι, ο λαιμός, η σκούρτα, το Αιγαίο από πίσω, δυστυχώς ο Άθος δεν φαίνεται. Δυστυχώς. Δεν φαίνεται η κορφούλα του. Φτάσαμε στο μέρος της διαδρομής που λέγεται Σφιχτοκολάδικο, Σφιγκουνικόλη. Εδώ είναι, έχουμε βάλει σταθερό σκηνή, είμαστε 10 άτομα, πιανόμαστε μια χαρά. Γύρω στα 100 μέτρα είναι, αυτό θα κάνουμε. Ωραία θα πάμε. Ανεβαίνει εδώ εστία επάνω. Εκεί. Ωραία. Ερχόμαστε μέσα από το λουκάκι. Έχει το σκηνή. Όλο πάνσαθρο είναι. Αλλά με τη βοήθεια της Παναγίας θα τα καταφέρουμε. Είδες ο καλόγερος για να τον φτιάξεις. Με την ευχή του αγόρι μου. Απέναντι είναι το καταφύγιο του Κώστα του Ζολώτα. Το πήρε το 1973, το έδωσε στην κόρη του, στον εγγονό, θα το έχει μέχρι το 3647. Εδώ είμαστε. Εκείνη η κλασική διαδρομή, να το μονοπάτι που ανεβαίνει. Ένα ρε, από την άλλη μεριά του σκηνιού. Πρόσεξε αυτή η πέτρα όλη εκεί δεξιά κινείται σαν πουτάνα, θα φύγει. Μην την πατήσεις καθόλου Γιώργο, θα φύγει όλη η πέτρα, είναι στον αέρα. Πιάσα το σκηνή.
Παύλο, όχι, πιάσω από το σκηνή και παίρνα ρε. Α, περνάς από εκεί μέσα. Σ' αρέσουν οι ταρζανιές, δεν παγάσα. Όχι, από το σκηνή πήγαμε. Από το σκηνή για να το ελέγχεις. Εκεί όπως είσαι από αυτή τη μεριά, από αυτή τη μεριά. Να το πέρα, γεια σου Μίτσο, να το περασματάκι. Είπαμε... Άμα δεν περνάμε τέτοια σωτήρι. Καλά είμαστε, μια χαρά είμαστε. Ο Πέτρος δεν θέλει να σκληραγωγείται. Έλα μωρή κουφάλα, τα δύσκολα σ' αρέσουνε. Τη βρίσκεις εδώ, ε. Να κάνουμε, αυτά μ' αρέσουνε. Η ομάδα, καλά 50 μέτρα μας μείνανε. Σφίξαν οι κόλλοι λίγο εδώ, πονάνε και τα πόδια. Γάμισε τα. Όλα του γάμου δύσκολα. Το άλλο για να πονάει πρέπει να υπάρχει. Τώρα μην πες με τον πόνο μας. Επειδή είσαι εσύ πενιντάρι. Το άλλο πρέπει να υπάρχει για να πονάει. Έρχεται ο Παύλος από το χάος. Αυτό είναι η διαδρομή του χάους. Του χάος ο χάος. Μόνο που έχουμε γίνει και εμείς χάος τώρα τελευταία. Η χαράδρα του ενιπέα μέσα με τα σύννεφα. Μου 40 τόσα χρόνια στο Φινόλυμπο. Τι να κάνουμε. Μία φορά το χρόνο Παύλο ερχόμαστε. Δεν μας ξεφεύγει ο Ολύμπος. Τον έχουμε τάμα. Βλέπω και θα λιγοστεύουν. Ε. Από κλασικές διαδρομές πια. Από κλασικές. Ε, τι να κάνουμε. Το τελευταίο κομμάτι γύρω στα 40 μέτρα έχουν βάλει και εκεί σταθερό σκηνή. Είναι εκτεθειμένο. Γιώργο, ξέρω ότι είσαι στα δύσκολα. Πες ένα γεια ρε που στην κάμερα. Για χαρά. Για εδώ έτσι. Μίτσο, για πια στον κολό σου να δω, έσφιξε. Σφιχτός, μαλάκα αυτό είναι. Να το, εύκολο πέρασμα. Είδες ακόμα να σου πει το βίντεο που κατεβαίνεις με ραπέλ στα Βαρδούσια, ρε εσύ. Αλλά άμα πέσουμε, θα φτάσουμε στο Λιτόχωρο για καφέ. Σιγά δεν φτάνεις Λιτόχωρο. Το χρονιπέα. Γεια σου Παύλο. Αν είχες όνει θα φτάνες. Γεια σου Παύλο μου. Γεια. Ωραίο ματσαφλάρι αυτό, θα πάρω κι εγώ ένα τέτοιο. Μια χαρά είναι, ωραίο. Να, αυτό κάνουμε και μετά πάω στο σπίτι και μου λέει η γυναίκα μου, δεν πλένεις κανένα πιάτο. Τι να της πω τώρα. Δεν πειράζει. Το τελείωμα της διαδρομής. Έρχεται ο Παύλος ο Ευαγγελίδης και εγώ και υποφέρουμε από κράμπες. Ζέστη πολύ, έλλειψη υγρών, έλλειψη προπόνησης, λίγο και τα χρόνια. Πολύ. Αλλά ας το πούμε, τα καταφέραμε. Άλλη μια φορά, ευχαριστημένοι είμαστε. Να το οροπέδιο το μουσόν απέναντι με τα γρασιδάκια του.
διαδρομή πάει εδώ επάνω στα μπλε σημάδια. Σε 10 λεπτά, ένα τέταρτο, βγήκαμε στο οροπέδιο. Να η διαδρομή που ήρθαμε το Κομαροστάλι, δεν φαίνεται όλη. Φαίνεται η μισή, αλλά σαθρό, εκτεθειμένο, όχι δύσκολο, αλλά ψυχοβγάλτης, ναι. Μας έβγαλε λίγο την ψυχή, γιατί δεν τραβάνε και τα πόδια. Σε δύο σημεία έχει σταθερά σκοινιά, το ένα ήταν 50 μέτρα, το άλλο 30. Τέλος καλό, όλα καλά. Ενιπέας, στο βάθος δεν φαίνεται το λιτόχωρο, η παραλία, ο Θερμαϊκός. Σκούρτα, ο λαιμός απέναντι, το πέρασμα του γιο σου, όλα φαίνονται. Σε λίγο θα φανεί και η πιο λεμαίδα από εκεί. Να, τα παιδιά βγήκανε πάνω, εκεί τελειώνει η διαδρομή. Απέναντι που είναι η Πολύκου εκεί, είναι το μοναδικό μέρος από το οροπέδιο, το Μουσόνο, που πιάνει το κινητό τηλέφωνο. Εκεί θα πάμε τώρα να πάρουμε κανένα τηλέφωνο. Απέναντι η Στεφάνη δεξιά με το V, το δύσκολο κομμάτι για να πάει στην πιο ψηλή της κορφή. 2.909, αριστερά 2.918 Μύτικας. Φαίνεται το κολονάκι, πρέπει να είναι και κανένας άνθρωπος εκεί επάνω. Τα Μυτίκια δίπλα είναι ο Παραμύτικας, τα Παραμυτίκια τα του Ολύμπου. Στο βάθος η σκάλα, κακό σκάλα, εκτεθειμένη απίστευτα κι αυτή. Πάει και αυτό, το τελειώσαμε. Πάμε για καταφύγιο και μετά Μύτικα. Ξεκούραση 2 ώρες στο καταφύγιο του Γιώσου Αποστολίδη και μετά Ντουγρού για Μύτικα. 2 ώρες προσπάθειας. Οι 4 ήταν απλές, η μία ήταν αναρριχητική. Τα καταφέραμε μια χαρά με το χαμόγελο. Φτάσαμε στο οροπέδιο. Ακόμη 10 πελάτες ευχαριστημένοι. Πάμε τώρα να ευχαριστήσουμε το Μιχάλη Κωστήλα για τα στρατά σκηνιά που έχει βάλει. Η Κούκη είναι η τηλεφωνική, είναι το αμάνα σημεία που πιάνει το κινητό τηλέφωνο. Οπότε πρωτού πάμε στο καταφύγιο, προτείνω να πάμε για τηλέφωνα. Το καταφύγιο Χρήστος Κάκαλος. Το διαχειρίζεται ο Μιχάλης ο Στήλας. Ρε εσύ, έκανε δρόμο για τις τουαλέτες κάτω. Σκηνούλες απ' έξω. Στεφάνη, Μύτικας, η σημεία κυματίζει. Δεν κυματίζει γιατί είναι μεταλλική, τρόπος του Λέγιν. Η Τούμπα, 2.798, 2.800 και κάτι ψηλά ο προφήτης Ηλίας, με το ομώνυμο εκκλησάκι στην κορυφή, στα 2.720 το καταφύγιο του Γιώσου Αποστολίδη. Το διαχειρίζεται ο Λάζαρος, ο Μποτέλης. Κάποιες χιονούρες στο οροπέδιο των Μουσών, μέσω υψόμετρο 2.620, εκεί είναι το πέρασμα του Γιώσου του Αποστολίδη, ο λαιμός, η σκούρτα. Στο βάθος η Κατερίνη, φαίνεται η πόλη. Χρήστος Κάκαλος, 2.650. Εδώ είναι μαζεμένος πολλοί κόσμος. Καφεδάκι, μπύρα, καφέ, γεμάτο το καταφύγιο. Η διαδρομή που ήρθαμε από το Γομαρόσκαλο απέναντι το Λιβαδάκι, η ράμπα είναι ο Πάγος, Καλόγυρος, 2.732. Η κοιλάδα του Ενιπέα. Στο βάθος δεν φαίνεται ο Άγιος Αντώνης, κακόσκαλα. Η Στεφάνη, 2.909, το Βέτη Στεφάνης, πίσω φαίνεται αχνά ο Μύτικας, τα ζωνάρια. Το χειμώνα είχαμε κάνει τη χειμερινή από την κόψη. Η Τούμπα, ο Γιώσος Αποστολίδης, 2.720, προφήτης Ηλίας, 2.798. Εμείς θα πάμε, επειδή ο Στήλας είναι γεμάτος, θα πάμε στο Λάζαρο τον Ποτέλη. Thank you.
άλλη μια φορά στο οροπέδιο των μουσών. Δεν ξέρω πόσες φορές έχω έρθει, πάντως εδώ και 40 χρόνια μια φορά του χρόνου έρχομαι. Δεύτερο σπίτι μου έχει καταντήσει. Βλέπουμε εκεί ένα μπουλούκι γύρω στα 20 άτομα. Κατεβαίνουν προς τη Λάκα. Είτε θα πάνε αριστερά προς το Ζολώτα, είτε θα τραβερσάρουν για να ανέβουν η Στεφάνη ή Μύτικα. Αλλά από το ρυθμό που πάνε, τους κόβω ότι πάνε για κάτω. Του καταφύγει ο Χρήστος Κάκαλος. Να έρχεται άλλη μια ομάδα προς τα δω. Εδώ η ομάδα αναπαύεται. 4,5 ώρα θα φύγουμε να πάμε για Μύτικα. Το μάτι της Στεφάνης εκεί. Να το, και η διαδρομή. Ανεβαίνει επάνω το βέ της Στεφάνης εκεί στον βράχο. Και η άνοδος από πίσω από την κόψη έχει το λούκι. Μετά από 3,5 μήνες, ξανά στα ίδια τα λιμέρια. Εδώ είχαμε έρθει 4 του Απρίλη. Φτάσαμε 70 μέτρα από την κορφή, αλλά λόγω χιονοθύελας και πολύ παγωμένου χιονιού γυρίσαμε πίσω. Αυτό είναι το λούκι του Μύτικα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Εγώ μπορώ να γυρίσω πίσω. Ο κανάκι θα γυρίσει πίσω. Παιδιά, όσοι να γυρίσουν έτσι. Ανεβαίνουμε το λούκι του Μύτικα. Όπως βλέπετε, είναι. Μάρες, μάρες, κουκουμάρες. Να, ο Στέλιος εδώ. Γαμί και δέρνη. Στέλιο, δίρε μας, μην μας γαμίσεις τουλάχιστον. Γεια σου, Παύλο, με τις φωτογραφίες σου. Γεια σου ρε Σωτήρη. Δείτε τώρα, γιατί δεν έχω πρόβλημα. Στέλιο, πες κάτι στην κάμερα, ρε, πώς θα βλέπεις, ωραία, μας φύγει λίγο μουσική, φοβόμαστε λίγο, τι να κάνουμε, αλλά τι να κάνουμε. Σφίγουμε τα δόντια. Άντε, με το καλό. Είμαστε στο Λούκι. Θέλουμε περίπου 25 λεπτά να ανέβουμε. Να τα Μυτίκια του λεγόμενου Μύτικα, ο μεγάλος ο Μύτικας. Τα μικρά τα Μυτίκια. Έρχονται τα άτομα. Ο Στέλιος, ο Πέτρος, ο Γιώργος, η Αλιώνα, ο Παύλος, ο Ευαγγελίδης. Καλά πάμε, μας φεύγει λίγο η ψυχή, αλλά μες στο πρόγραμμα είναι αυτά. Το είδα αυτό εδώ, τι είναι αυτό το πράγμα. Φασούλη, φασούλη, γεμίζει το σακούλι. Αλλά το σακούλι είναι σακί με πατάτες και γάμισε τα. Λοιπόν, αργεί να τελειώσει. Κάπου εκεί πάνω φτάνουμε. Γεια σου Μαρία. Γεια σου Κωσένα. Κοίταξε, σε περιμένει Νάτος από εκεί. Νάτος, Νάτος, τον βέβαια. Ο Δίας, ναι. Η Πρωτομήτη, τη βλέπεις. Ωραίος. Γεια σου Μίτσο. Γεια σου. Ακόμη να γαμίσει, θα είναι προς το τέλος. Παιδιά, φτάσαμε προς το τελείωμα του λουκιού. Γεια σου Αλιώνα. Γεια σου Σωτήρη. Γεια σου Πέτρο. Γεια σου Σωτήρη μεγάλη. Γεια σου Στεφάνη. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου ομάδα. Γεια σου Παύλο χωρίς κράνος. Γεια σου Πορτοκλειρούχα. 350 ευρώ πρόστιμο λόγω μη φέροντος, πώς να το πούμε, προστατευτικού πηλικίου κεφαλής. Ωραία που είσαι στρατός. Απέναντι Στεφάνη. 2909 το Β. Έχω πάει 3 φορές, δεν το έχω περάσει. Το πέρασα μόνο όταν έβαλε σκηνή ο Γιώργος, ο Γκάγκλ Μπάουερ. Μόνο με σκηνή. Από μόνος μου έχω πάει 3 φορές, φοβάμαι να το περάσω. Πάσεις, εγώ σου πω, τα είπα, τα βλέπεις.
Βλέπεις κάτω δεξιά, μιλάμε για το πρώτο τώρα. Ναι, το V, ναι, ναι. Αυτό δεν. Βλέπεις κάτω που πάει κάτω στο ζωνόρια του Στεφανιού και σχέζεσαι. Το ξέρω. Η δάλα δεν έχει δυσκολία. Είμαστε στην κορφή της Ελλάδος, στο Μύτικα, 2.918 και 37 πόντους. Μεταλλική σημαία, ήρθαμε 12 άτομα, ΕΟΣ Ηλιούπολης. Έχουμε κάποιους φίλους Γερμανούς, Έλληνες. Καλά είναι, ωραία ήρθαμε. Βέβαια το πιο δύσκολο είναι το κατέβασμα. Αυτή είναι η θέα από το Μύτικα. Εδώ η διαδρομή συνεχίζεται από εδώ, το μονοπάτι, περνάει από τον Παραμύτικα, ο οποίος είναι εκεί λίγο πιο κάτω. Ανεβαίνουμε κόψη-κόψη, περνάμε πίσω από τον Παραμύτικα, κατεβαίνουμε κάτω, έχει, και εδώ έχει χάσιμο, αλλά και πίσω από τον Παραμύτικα έχει χάσιμο, και πάλι κόψη-κόψη πάμε. Περνώντας από την κακό σκάλα, φτάνουμε στη σκάλα επάνω. 2.866. Πίσω είναι ο Άγιος Αντώνιος, 2.815. Δεξιά η δεύτερη σε ύψος κορφή της Ελλάδος, το σχολείο, 2.911. Μελλοντικά σε 20.000 χρόνια θα είναι πιο ψηλό από το Μύτικα, γιατί ο Μύτικας θα διαμελιστεί. Απέναντι είναι τα Πιέρια, ψηλότερη κορφή το Φλάμπουρο, 209 μέτρα. Αυτό είναι το πανόραμα. Εδώ είμαστε στην κορφή. Να και ο υποφαινόμενος. Γεια σας από την κορφή του Ολύμπου, το Μύτικα. Φιλιά στην οικογένεια. Γεια σου Δανάη, γεια σου Νεφέλη. Η Στεφάνη απέναντι. Εδώ έδρασε ο μεγάλος ο Γιώργος ο Μιχαηλίδης. Κάτω είναι το μονοπάτι, φαίνεται που περνάει στη ρίζα του Μύτικα και του Στεφανιού. Εκεί είναι η κόψη του ναού, το ξερολάκι. Άλλο αγκούρι αυτό. Απέναντι είναι η κόψη του Χριστάκη, πάει στο Χριστάκη και καταλήγει στο σχολείο 2.911. Εδώ είναι η ομάδα. Ο Μανώλης, ο Πέτρος, ο Γιώργος, ο Μίτσος, η Αλιώνα, ο Παύλος, ο Στέλιος, ο Σωτήρης, ο πρόεδρος του συλλόγου. Ο Πέτρος έφερε και το σκύλο του, εδώ τον έχει στη τσέπη. Βγάλει τον Πέτρο το σκύλο. Ο Γιώργος ο Βουλιάς έριξε το ψηλότερο κατούριμα της Ελλάδος στα 2.918. Κατούρισε. Έτσι μετά από μια ηλικία, Γιώργο, μόνο κατουράμε. Απέναντι Καλόγερος, Λιβαδάκι, το Αιγαίο. Φαίνονται όλες οι κορφές. Στάκι στο βάθος. Μετά, γεια σου Γιώργο, μετά από μια επιτυχημένη ανάβαση στο Μύτικα, γυρίζουμε πίσω,
ακόμη μία ώρα φως, να το καταφύγει, ο Γιώσος Αποστολίδης. Εκεί θα διανυστερεύσουμε. Δεξιά ο προφήτης Ηλίας με το εκκλησάκι, ο Χρήστος ο Κάκαλος με τις σκηνές απ' έξω και το ωραίο φαγητό. Καλά ήτανε. Κουραστικό λίγο γιατί κάναμε και το μαροστάλι και ταυτίσαμε λίγο. Τα πόδια μας κράπες. Παύλο, το γαμοστάλι μας ξέσκησε τα πόδια. Το γαμοστάλι αυτό ήταν που μας γάμισε. Και... εντάξει, τα καταφέραμε. Κάναμε πάνω από 2.000 μέτρα υψομετρική σήμερα, φορτωμένη σαν γαϊδουράκια. Εντάξει, καλά ήταν. Φιλιά, γεια σας. Ο Ολυμπός, πέρα από τόπος λατρείας, αναρρίχησης, ορειβασίας, διασκέδασης, είναι και τόπος θρήνου όμως. Εδώ έχουν χάσει τη ζωή τους πάρα πολλά άτομα. Και όπως βλέπουμε εδώ πέρα, 1976, 5 του Δεκέμβρη, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 σκηνοσυντροφίες. Μία ήταν. Μία και μία, 6. Γιατί ήταν άλλοι δύο από... δεν ακορδίσα, έφυγε από τη σανίδα από κάτω. Ορίστε, αυτά, εδώ είναι οι άνθρωποι, βλέπεις. Έφυγε μία σανίδα από κάτω. Σε αυτούς που πέθαναν εκεί που ήθελαν να πεθάνουν. Καλά, αυτό είπαμε, είναι αλληγορικό. Ενώ εμείς θα πούμε στους κυβερνήσεις που μας πέθαναν εκεί που δεν θέλαμε να πεθάνουμε. Άρχισε το κουτάκι με τη μαλακία πάλι. Οδεύουμε από τα ζωνάρια προς το διασελάκι μεταξύ Τούμπας και Στεφάνης για να δούμε τη δύση του ήλιου. Άμα δούμε στην κορφή της Τούμπας, αυτοί που φαίνονται σαν κυπαρισάκια είναι άνθρωποι. Ρομαντικοί. Έχουν πάει και αυτοί να δούνε τον ήλιο που θα πέσει. Είναι η μάλλον δεν είναι δύσκολη. Έτσι έχω ακούσει. Ναι, είναι, Παύλο, τη δίνουν αυτή η κόψη του Στεφανιού που βλέπουμε με το μάτι της Στεφάνης, τη δίνουν 4 συν. Δηλαδή δεν είναι πολύ δύσκολη, αλλά είναι σαθρή τελείως, έτσι. Ναι, γι' αυτό δεν κασκαθαλώνουμε πια. Αυτά είναι τα τελευταία τα τελειώματα της ημέρας. Να φαίνεται η Στεφάνη, η παιδί, ο ήλιος. Περιμένουμε, από τα ζωνάρια έρχονται οι τελευταίοι καθυστερημένοι, από τη Στεφάνη, η Μύτικα. Στο βάθος, στο θερμαϊκό φαίνεται η σκιά του Ολύμπου, ο Παύλος, ο Ευαγγελίδης, είμαστε μαζί. Να το καταφύγιο του Γιώσου του Αποστολίδη, από πάνω ο προφήτης Ηλίας με το ομώνυμο εκκλησάκι στην κορφή, η Τούμπα. Τώρα θα πάμε εκεί να δούμε τον ήλιο και λογικά αυτός πρέπει να έχει γίνει προς το κόκκινο. Βέβαια κάνει κρύο εκεί και φυσάει, αλλά... τα μεγάλα καζάνια. Απέναντι είναι το σχολείο 2911, δεύτερη σε ύψος κορφής στην Ελλάδα. Στα βράχια εδώ έχει ανέβει σε όλο αναρρίχηση ο Γραβάνης. Έχει ανέβει ένα από αυτά τα λούκια που βλέπουμε και ανέβει και βγήκε πάνω στην κορφή. Τελευταίες στιγμές του ήλιου. Ο ήλιος μας δει στη δύση, βυθίζεται στο Ιόνιο Πέλαγος. Μπροστά είναι η διαδρομή, η κόψη του Χριστάκη, τα καβούνια όρη, πιέρια, στο βάθος. Α, ο ήλιος, χάνεται. Όμορφος κι αυτός. Γεια σου, ήλιε μας. Μας ζέστανε. Τώρα όμως, ξυλιάσαμε, παγάκια γίναμε. Άντε γεια, καλή νύχτα. Για να μην λέμε ότι ο ρηβατικός, καλή σας μέρα, να μην λέμε
είπαμε ότι ο ρηματικός είναι μόνο βουνά και λακάδια. Είναι και πρωινά. Και ταβέρνες και καλοπέραση. Και μάζες. Επειδή ξενυχτούσες, γιατί το ξενυχτικάει αυτό το πράγμα. Εχθές είχαμε και ένα ρεκόρ. Ο Γιώργος ο Μητρόπουλος ηλικιακά πέρασε τον Μιχαηλίδη, ανέβηκε 81 ετών στο Μύτικα μαζί μας. Όπως και να το κάνουμε ρεκόρ. Ρεκόρ. Η Μαρία ήρθε λίγο εκεί μέχρι το Λούκι, αλλά την επόμενη φορά. Next time. Είναι η ώρα του γυρισμού. Η ομάδα ακμεότατη. Γεια σου Φωτεινή, ακμεότατη ομάδα. Γεια σου Μαρία, Μίτσο, γεια. Αφήνουμε τη Στεφάνη. Βλέπουμε να κάποιους εδώ να ρηχόνται. Ήδη στη Στεφάνη. Θα κατέβουμε τώρα κάτω από το κοφτό. Είναι η ίδια διαδρομή που κάνουν οι δρομείς που τρέχουν το μαραθώνιο του Ολύμπου. Θα πάμε στο Ζολώτα, στα 2-100 και από εκεί σε 2 ώρες θα είμαστε στα Πριόνια. Γεια σου Σπάρο, καλημέρα. Η ομάδα 20 άτομα χωρίς το παραμικρό πρόβλημα, ούτε ένα νύχι δεν βγήκε, τίποτα, τέλεια όλα, σκίσαμε. Όλα πήγαν καλά. Και εγώ με αρρωστάλη, γεια σου Σωτήριο. Καλημέρα. Με την ευχή του Δία γυρίζουμε σόι και αυλαβείς και ευχαριστημένοι. Ευχαριστημένοι. Αυτό ήτανε, η ομάδα έκανε 8 μέλη του συλλόγου, κάνανε πρώτη φορά Μύτικα. Επιτυχία. Αλιώνα, ναι. Πώς σου άρεσε το κατέβασμα που πονάμε και λίγο τα οπίστια μας. Ωραίο. Πονάμε. Δεν το σκίσαμε το καλτσόν, όχι, εντάξει. Ο Γιώργος είπα, μέσα στο ρεκόρ του Μιχαηλίδη. Σε ηλικία μεγαλύτερη από του Γιώργου του Μιχαηλίδη, κοντεύει να μπει στα 81, Μύτικα. Γιώργος και εμείς από κοντά. Ακολουθούμε τους ακολουθούμε. Πέτρο, με μία λέξη, πώς θα είδες τα πράγματα. Σούπερ. Σούπερ. Τρούπερ. Μπράβο. Μαρία, πώς θα είδες. Εγώ υποβάλλω τα σέβη μου, γιατί σου να... Καταπληκτική. Στο πάνω και στο κάτω ήσουν τσακάλι, τσακάλι. Όλα καλά. Ο Ξενοφώντας έφτασε στην πηγή, δεν ήπιε νερό. Κάπου εκεί το σκέφτηκε, το ξανασκέφτηκε. Πάνω, ναι.
Καλά, πάντως το μεγάλο το έβγαλα ορθό. Πρώτη φορά στο Όλυμπο. Εντάξει, πρώτη φορά και δύσκολη. Το χρόνο θα το ανεβούμε και αυτό το κομμάτι. Μαρία, τι έγινε, πώς εκεί στο Λούκι, το πήρες όμως μια ιδέα το τι έχεις να αντιμετωπίσεις. Κάτσε ρε, πες κάτι στην κάμερα εδώ, πες τι κάτι. Πώς θα είμαι, μια λέξη. Λίγο από το... Από το μήλα, ήταν λίγο απότομο, εντάξει. Ξέρεις, άμα μπεις μέσα μετά δεν είναι τόσο, από κάτω φαίνεται άστα ναι. Να πάνε είναι. Αλλά άμα μπεις μέσα, σιγά σιγά εγώ πιστεύω θα τα κατάφερνε σε 100%. Μια χαρά, κανένα πρόβλημα. Την επόμενη φορά. Την επόμενη, θα τα κάνουμε όλα καλά. Όλα. Έρχεται ο Ρομπέν των Δασών. Βοηθεί όλους τους ωραίους πρώτα, έτσι, και μετά τους. Και μετά αυτούς που δεν μπορούν. Αλέξανδρε, με μια λέξη πώς τα είδες, γαμιστάρα, έτσι, καλά δεν πήγαμε. Πάντα. Και στη γλώσσα των νέων αφεντικών, κάινε προβλέμε. Κάινε προβλέμε, ναι, έτσι, άμα φρεσκάρουμε τα γερμανικά. Φωτιντή, πώς τα είδες, πώς το είδες το Λούκι. Ωραιότατο. Καλά, για το Στέλιο δεν λέω, ανέβηκε, κατέβηκε. Αετός των Λουκιών, μια χαρά. Τάσο, πώς τα είδες τα πράγματα, ωραία. Μια χαρά. Γιώργο, εσύ το είπαμε, θα πάρεις πατέντα. Γκραπών για τον κόλο. Κολογκραπών για να κατεβαίνουμε. Καινοτόμα ιδέα. Μίτσο, εσύ κατέβηκες στο Λούκι ο πιο ευθυτενής, μαλακά. Δεν έβαλες κόλο καθόλου κάτω. Όρθιος, μπράβο, ρε. Σμάρο, πώς τα είδες τα πράγματα, ωραία, δεν περάσαμε. Τα πράγματα είναι ωραία, είναι υπέροχα. Εγώ το Λούκι δεν το είδα ούτε από μακριά, γιατί... Είμαι φοβητσιάρα. Τι, εμείς δεν φοβόμαστε. Αφού αλλάξαμε δύο φορές βρακή, αλλάξαμε στη διαδρομή. Τι μου λες. Ήθελα ολόκληρο σετ, οπότε... Έλα, Γιώργο. Πώς τα είδες, ωραία δεν ήταν, ναι. Πρώτη φορά για Όλυμπο. Εντάξει. Σιγά σιγά θα. Έλα, σιγά σιγά θα γίνεις αετός στον Όλυμπο. Γιώργο, θα σου υποβάλω μια δύσκολη ερώτηση. Καλημέρα. Ποιο ήταν πιο ωραία εμπειρία, η πρώτη ανάβαση στο Μύτικα ή η πρώτη σου σεξουαλική εμπειρία, ρε Μπαγκάσα. Συγκρίνονται αυτές οι δύο, για πες μου, πώς τις βλέπεις. Και ο Μύτικας ήταν καύλα, Ήταν όλα τα λεφτά. Όλα τα λεφτά, ναι. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Και ειδικά σε αυτούς που ανεβήκαν το Γομαρόσταλο και μετά στη συνέχεια καπάκι Μύτικα, ναι. Κορυφή στο Μύτικα και σε όλα τα παιδιά που δεν έφερε κανένας καμία αντίρρηση. Καμία αντίρρηση. Πραγματικά δεν είχαμε ούτε μια διχόνια, τίποτα. Πρωτοφανές. Όλα πήγαν κατευχήν, μια χαρά όλα. Ναι. Επίσης τα παιδιά στο καταφύγιο μας δώσανε πολλά συγχαρητήρια. Σπάνια βρίσκουν, λέει, τέτοια ομάδα. Ναι. Πολύ καλό. Καλά, μας το επιβεβαίωσαν και τα δύο η Άντι με την Κωνσταντίνα, ναι. Ναι. Καλή κατάβαση να πούμε. Παύλο, για πες εμάς. Η πρώτη επιλογή που έκανες, το πρώτο ερώτημα, κρατάει κάποια λεπτά. Ναι. Το δεύτερο. Κάνει κάποιες ώρες. Δεν συγκρίνονται. Ναι. Αλλά το χρόνο του μυαλού σου, τέτοια διλήμματα βάζεις. Πάντως εμείς απολαύσαμε και ρομαντικό ήλιο βασίλεμα. Μην μου πεις, ήταν με τον ήλιο που έπεφτα από πίσω. Αυτά ήταν όλα τα λεφτά για μας. Το βράδυ, το βράδυ. Οι δυο μας μόνο που κοιμηθήκαμε έξω, ναι, και τα είδαμε όλα. Πάντα τέτοια ρε Παύλο, άντε και του χρόνου πάλι εδώ να είμαστε. Τα αντέχουν τα πόδια μας να ανεβαίνουν. Η χαράδρα του ενιπέα, η χιονούρα κάτω, παλιά, πριν από 30 χρόνια, μια χιονοστιβάδα τα είχε σαρώσει όλα εδώ, δεν φαινόταν τίποτα, όλα τα είχε διαλύσει. Απέναντι είναι η διαδρομή, το Γομαρόσταλο, έχει 1, 2, 3 ξέφωτα, μετά φτάνουμε πάνω εκεί ψηλά στη ρίζα των βράχων, και έχει εκείνη τη γαϊδουροράχη που φαίνεται. Έχει ένα σταθερό σκηνή από πίσω γύρω στα 40-50 μέτρα και μετά ένα άλλο σταθερό γύρω στα 25 και βοηθάνε. Βέβαια έχει και κάποια εκτεθειμένα περάσματα. Ωραίο όμως, είναι ωραίο. Κουραστικό πολύ βέβαια γιατί είναι απότομο. Εδώ κατεβαίνουμε τώρα από το κοφτό. Έτσι ονομάζεται. Είναι διαδρομή που έρχονται και οι δρομείς του μαραθωνίου του Ολύμπου. Πάμε κι εμείς, δεν τρέχουμε βέβαια, αλλά έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας. Το καταφύγιο του Ζολώτα, στα 1000
2100. Είμαστε στη χιονούρα, η οποία παρεμβάλλεται μεταξύ των πάνω καταφυγίων και του καταφυγίου του Ζολώτα. Από εδώ ερχόντουσαν οι δρομείς, έρχονται, αλλά επειδή ένας έφυγε, πολλοί έχουν φύγει και έχουν σπάσει πλευρά, δεν έχουμε θανατηφόρο, δεν είχαμε ευτυχώς, οπότε την περνάμε πιο κάτω. Υπάρχει μια παράκαμψη γύρω στα 100 μέτρα πιο κάτω, για να μην περάσουμε τη χιονούρα. Αυτή είναι η χιονούρα, έρχεται από τα 2700 και καταλήγει στα 2200. Επάνω είναι, φαίνεται η σκάλα. Το πέρασμα της χιονούρας, η οποία χιονούρα παρεμβάλλεται, όπως είπαμε, μεταξύ των πάνω καταφυγίων, Κάκαλου Αποστολίδη και του Ζολώτα. Ο Παύλος περνάει εκεί πιο πάνω, ατρόμητος, χωρίς μπατόν. Εδώ για να φύγει κάποιος από τη χιονούρα θα πάει 10-20 μέτρα. Από το πιο πάνω πέρασμα θα πήγαινε 150 μέτρα και θα είχαμε θανατηφόρο αποτέλεσμα. Άρα έχουμε και κάποιο χειμερινό στοιχείο το οποίο παρεμβαίνει μέσα στην όλη προσπάθειά μας. Ωραίο είναι. Να η διάσημη χιονούρα για τις απώλειες και τους τραυματισμούς που είχαμε. Τη διασκίζανε οι δρομείς λίγο πιο πάνω, αλλά πέφτανε 100 μέτρα και χτυπάγανε. Έρχεται από τα 2600 περίπου, καταλήγει στα 2200 και είναι ανέμπαφη, όλο το χρόνο μένει όπως είναι. Το βάθος είναι, κυμπαίνεται από 3 με 5 μέτρα, οπότε άντε να χάσει άλλο ένα μέτρο. Τώρα την πετάμε πιο χαμηλά, γιατί αν πέσουμε θα πέσουμε λίγο. Μετά από 2,5 ώρες πορεία από το κοφτό, φτάσαμε στα 2,100 στο καταφύγιο του Ζολώτα. Από ό,τι βλέπω, δεν έχει αλλάξει και τίποτα. Να, εδώ πριν 30 χρόνια είχα κοιμηθεί με την κόρη μου, τη Βίκη, σε σκηνούλα, προτού ανεβούμε στο σχολείο και στην Κακόσκαλα. Δεν πήγαμε μύτικα τότε, γιατί ήταν μικρή και φοβήθηκα για αυτήν. Το παρασκεύασμα που δεν το λέω φωναχτά για θα με δουλεύει ο Σκέφης. Το βαζάκι που έχεις. Το ευρωπαϊκό μονοπάτι, εθνικός δρυμός. Παρατρεχάμενοι, φουσκωτοί. Επιδεξίες, επιδευματίες. Ανώμαλοι, έκφυλοι. Όλους τους καλύπτει το φάσμα της ορειβασίας. Όλοι κρύβονται πίσω από το μανδύα του ορειβάτη. Φτάσαμε περίπου στο τέλος της διαδρομής, μετά από ένα εξουθενωτικό διήμερο, που ο Μαρόσκαλο, οροπέδιο Μουσών, Μύτικα, πάλι επιστροφή, το Μύτικα, καταφύγιο, Γιώργος Αποστολίδης, Χρήστος Κάκαλος, από το Κοφτό, Ζολώτας, φτάσαμε στα Πριόνια. Εδώ καταράκτησε, όπου έχουμε κάνει μπάνιο 500 φορές. Τώρα δεν έχουμε χρόνο πολύ για βουτιές. Απλώς τον δείχνουμε. Ο Ενιπέας περνάει από το Λιτόχωρο. Αριστερά από το... από τα τεθωράκισμένα. Που κάναμε και τη θητεία μας 2 χρόνια και χύνεται στο θερμαϊκό. Φτάσαμε στο σημείο από όπου ξεκινήσαμε, 360 μοίρες. Πήγαμε, ήρθαμε όλα καλά,
2.000 μέτρα υψομετρική και 2.500 κατάβαση. Καταπληκτική θεά, όλη η ομάδα ευδιάθετη, εκτός τον Πέτρο εδώ, γιατί το καράβι του είχε του έχει τρακάρει στα βράχια και είναι προβληματισμένος. Βλέπει τα μηνύματα. Θα τσακίσουμε τις μπύρες τώρα εδώ. Εσύ είσαι πρώτο πλάνο, πάω πίσω σου, δεν ήμουν συνέχεια. Είμαστε στο καταφύγιο το Δημήτρης Μπουντόλας στο Σταυρό, 1100 μέτρα. Να η θέα που βλέπουμε από το παράθυρο. Λιτόφορο, δεξιά Λεπτοκαριά, Παντελεήμονας, Νέοι Πόροι, Πλαταμόνας, να και η Όσα, ο Κίσαβος, 1978. Θερμαϊκός, ο Γιωργάκης εκεί όλοι. Με το ειδήλιο τρέχουν τα σάλια, την Αιγαία, ωραία. Γεια σας και σανότερα του χρόνου, Στεφάνη και ίσως Καζάνια. Ο Γιάννης.